οι κουρασμένες γυναίκες μες στα βαγόνια σαν πίνακες που έλεγες πως είναι υπερβολή. Τα πρόσωπα τους κούραση αλλά και αντοχή και λες πως βρίσκονται εκεί για χρόνια. Με λίγο κοκκινάδι για υγεία και δε σας έχω ανάγκη, είμαι καλά εγώ. Τα τέρια στα τα ρούχα που φορώ, να ξέρετε πως είναι μαεστρία. Το τραγούδι τους δεν έχει ρεφρέν, μια ευθεία γραμμή προς το τέρμα. Κάθε μέρα από το μηδέν ξεκινά για να πάει στο κανένα. Το τραγούδι τους δεν έχει ρεφρέν και κουτσένοντας πάει στις ράγες, ξεθοριάσαν τα μάτια τα μπλε, ή κι αν φύγουν αυτές θα έρθουν άλλες. Μια αληθινή στίχη που γεμίζουν συγκίνηση. Ωραία, λοιπόν, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά για να δούμε το σκοπό αυτής της μελωδίας. Θα συνδεθούμε μέσω σύνδεσης Skype, μάλλον, με την ερμηνεύτρια, την κυρία Ελένη Πέτα. Γιατί είναι ένα κομμάτι ειδικά για την ημέρα της κακοποίησης κατά των γυναικών, της εξάλληψης της κακοποίησης κατά των γυναικών και μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πάρθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης. Κυρία Πέτα, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Χαρά μου. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Η χαρά πραγματικά είναι όλη δική μας. Κάτω από άλλες συνθήκες, θα έλεγα ένα πολύ ευχάριστο κομμάτι να το ακούμε. Πολύ όμορφη μελωδία. Αλλά τα μηνύματα που περνάει δυστυχώς βγαίνουν από πολύ σκληρές εμπειρίες. Μακάρι να μην υπήρχαν αυτές οι εμπειρίες σε πολλές γυναίκες και ας γράφατε άλλα τραγούδια, ας ερμηνεύατε άλλα τραγούδια, θα έλεγα εγώ. Πώς σας προσέγγισε, πώς βρεθήκατε με τον Δήμο Κοζάνης για αυτό το σκοπό? Μου έγινε μία πρόταση από τον σκηνοθέτη και διευθυντή του ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνη, τον Βασίλη Μυριανθόπουλο, με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, πριν από αρκετά χρόνια, σε μία ταινία του. Δηλαδή, είχα τραγουδήσει τραγούδια από το soundtrack της ταινίας «Σούλα, έλα ξανά», σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Πραγματικά, θα πρέπει να ρωτήσουμε μάλλον τον ίδιο για να δούμε πώς απευθύνθηκε σε μένα. Παρ' όλα αυτά, για μένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά και που τον ξαναβρήκα και που με αφορμή αυτό το τραγούδι ξανασυναντιόμαστε και για ένα τέτοιο σημαντικό σκοπό. Γιατί ξέρετε, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ό,τι κάνω σε επιτοπλίστο να έχει και ένα νόημα, να έχει ουσία. Οπότε, ακούγοντας αυτό το τραγούδι, το οποίο με το που το άκουσα ενθουσιάστηκα, μίλησε κατευθείαν στην ψυχή μου, και η γνωριμία μας με τον Βασίλη, που τον θεωρώ πολύ αξιόλογο άνθρωπο, πολύ σημαντικό καλλιτέχνη, και είπα αμέσως ναι. Αυτό το φαινόμενο της κακοποίησης, βεβαίως και καλύτερα θα ήταν να τραγουδάμε τραγούδια που να έχουν και ευχάριστο περιεχόμενο και στιχουργικά, αλλά οπωσδήποτε είναι και μέσα στα... Η δουλειά μας είναι σαν όπλο το τραγούδι ή και το όπλο που μπορεί να έχει ο κάθε καλλιτέχνης, να βοηθάμε ώστε έστω μέσα από τα τραγούδια μας να πετυχαίνεται κάποιος σκοπός. Και αν με αυτό το τραγούδι, με την φοβερή πρωτοβουλία βέβαια του Δήμου Κοζάνης που ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία, μπορέσει να συμβάλλει έστω και σαν ένα μικρό πετραδάκι στην εξάλληψη αυτού του πραγματικά απίστευτου φαινομένου, καλό θα είναι. Θα είμαστε όλοι κερδισμένοι. Τα στοιχεία δεν είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά, κυρία Πέτα, όσον αφορά την βία κατά των γυναικών. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί κρούσματα και στο πρώτο κύμα της καραντίνας? Τώρα, για αυτό το κύμα που διανύουμε, δεν έχουμε επιβεβαιωμένα στοιχεία. Ναι. Στο πρώτο όμως, την Άνοιξη, είδαμε ότι υπήρχαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ακριβώς γιατί ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια μας. Και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό. Βεβαίως. Τώρα η εποχή μας δεν ευνοεί αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να... Δυστυχώς, θα πρέπει να η πολιτεία να είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, να έχουν την άνεση, το ελεύθερο να μπορούν να καταγγέλουν
Γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει ατιμορρησία, το να πάει να καταγγείλει κάποιος ένα τέτοιο γεγονός και να βρεθεί σε τοίχο, δεν έχει κανένα νόημα. Για μένα η λύση σε όλα τα πράγματα είναι η τιμωρία. Τιμωρία, δηλαδή ο παραδειγματική κιόλας. Δηλαδή δεν μπορείς να αφήνεις έτσι απλά να έρχεται μια γυναίκα να καταγγείλει το ότι μπορεί όχι να χειροδικεί ο άντρας της ή το οτιδήποτε, χωρίς να υπάρχει τιμωρία. Αυτό είναι που μπορεί να αναχαιτήσει αυτή τη φόρα και να σταματήσει σε κάποιο βαθμό. Ξέρετε όμως, επειδή δεν είμαι και ειδική επί του θέματος, με την έννοια ότι επειδή υπάρχει μια σχέση θήτη και θύμα σε αυτές τις περιπτώσεις και επειδή αυτοί οι άνθρωποι που κακοποιούν είναι συνήθως άνθρωποι που έχουν κακοποιηθεί οι ίδιοι και έτσι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, ένας κύκλος που όλο επαναλαμβάνεται, δυστυχώς δεν είμαι και η πλέον αρμόδια για να εκφέρω παραπάνω γνώμη, γιατί μπορεί να αγγίξω και πράγματα τα οποία δεν πρέπει και δεν είναι στην αρμοδιότητά μου. Όχι, απλά ξέρετε τι γίνεται, κυρία Πέτα. Είμαστε γυναίκες, είστε γυναίκα και δυστυχώς θα πω εγώ ότι πάνω κάτω στο φιλικό μας περιβάλλον έχουμε ακούσει κάποια περίπτωση, είτε φίλης, είτε πιο μακρινής φίλης, είτε γνωστής γνωστού, η οποία κάποια στιγμή έγινε θύμα, όχι με τη βαριά μορφή απαραίτητα, αλλά βρέθηκε κάποιος, ναι, που άσκησε βία πάνω της. Όλοι έχουμε ακούσει ένα τέτοιο περιστατικό. Το δικό σας μήνυμα ποιο θα ήταν απέναντι σε γυναίκες που είναι θύματα αυτή τη στιγμή? Ένα απλό μήνυμα. Δεν νομίζω ότι θα φέρει κανένα αποτέλεσμα από μένα. Και σας είπα, δεν είμαι αρμόδια. Εγώ μπορώ να μιλήσω μέσα από τα τραγούδια μου και με αυτόν τον τρόπο κάπως να βοηθήσω. Αν θέλετε όμως σαν προσωπική τοποθέτηση, να το πω έτσι, γιατί δεν μου αρέσει ούτε να συμβουλεύω, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες είναι δύσκολες περιπτώσεις και δεν είμαι η αρμόδια, όπως σας είπα. Mm-hmm. Όμως η δική μου τοποθέτηση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει φόβος οτιδήποτε και αν κάνουμε. Πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε τη δύναμη από μέσα μας, να αντιστεκόμαστε και να ορθώνουμε το ανάστημά μας απέναντι στο κακό, στην κακή σκέψη, στην κακή πράξη, στην κακή ενέργεια. Αυτή τη δύναμη, αν δεν τη βρούμε από μόνοι μας, από μέσα μας, κανένας άλλος δεν θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Μπορεί σε δεύτερο, τρίτο πλάνο, αλλά σε πρώτο είναι πάντα στο χέρι μας το πώς θα αλλάξουμε τα πράγματα. Όσον αφορά στη δική μου ζωή, ποτέ δεν φοβήθηκα να κάνω αλλαγές που ποτέ δεν ήξερα τι θα γίνει αν κάνω ένα βήμα. Ποιο θα είναι το επόμενο, καταλάβατε. Ωστόσο, δεν φοβόμουν. Και δεν μπορώ να σας πω ότι μου έχει βγει σε κακό αυτό. Mm-hmm. Μου έχει βγει μόνο σε καλό. Τώρα, αν αυτό που λέω μπορεί να βοηθήσει κάποιες γυναίκες, για μένα θα είναι σημαντικό. Θα πρέπει να μην φοβούνται. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν και οικογένειες, δηλαδή υπάρχουν παιδιά, καλό θα είναι αυτές οι γυναίκες να βάλουν σε πρώτο πλάνο τα παιδιά τους. Να μην συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί η δεύτερη φουρνιά ανθρώπων που θα κακοποιούν. Γιατί όταν ένα παιδί μεγαλώνει με βία, ως επιτοπλίστων θα κάνει και αυτό τα ίδια όταν μεγαλώσει. Και έτσι δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το φαινόμενο. Είναι μια διάσταση σοβαρή αυτή που δίνεται τώρα. Πριν ολοκληρώσουμε, να ρωτήσω λίγο επαγγελματικά, καλλιτεχνικά, πώς σας βρίσκει αυτή η κατάσταση που ζούμε? Κοιτάξτε. Από πέρυσι που έχει ξεσπάσει η πανδημία, όπως ξέρετε, κανένας καλλιτέχνης δεν κάνει απολύτως τίποτα. Και το τι έκανε αυτό το τραγούδι, εγώ το θεωρώ ότι είναι θεόσταλτο, με την έννοια ότι από το πουθενά μου ήρθε σαν δώρο στη ζωή μου, όπως όλα τα ωραία πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή μου. Τώρα, το τι θα γίνει, κανένας δεν το γνωρίζει. Όλοι προσπαθούμε πάντως, όλος ο κόσμος προσπαθεί, στο να εξαλειφθεί αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι ο κλάδος μας θα είναι και ο τελευταίος όμως που θα λειτουργήσει, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, και είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Όντως είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά να σας πω κάτι. Παρακαλώ, ναι. Επειδή δεν έχω βέβαια τοποθετηθεί ποτέ σε αυτό το ζήτημα, αλλά τώρα με ευκαιρία την πανδημία και όλα αυτά που ακούω για τον εγκλεισμό, θα ήθελα να σας πω ότι επειδή εμείς σαν οικογένεια, η δικιά μου οικογένεια, τα τελευταία 3 χρόνια αντιμετωπίζω ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, θα σας πω ότι θεωρώ ότι είμαι ευλογημένη το ότι μπορώ αυτή τη στιγμή να είμαι με το παιδί μου και με τον άντρα μου στο σπίτι μου. Έστω κλεισμένη στους 4 τοίχους.
από τους στίχους του νοσοκομείου που έχω περάσει τα τελευταία 3 χρόνια, προτιμώ να είμαι στους στίχους του σπιτιού μου. Και θεωρώ πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη ευλογία αυτό το πράγμα που βιώνω αυτή τη στιγμή. Η πανδημία και κάθε πανδημία θα περάσει. Και θα προσπαθήσουμε, όταν ο καθένας είναι υπεύθυνος, να βγει αλόβητος μέσα από αυτό το πράγμα. Αλλά η υγεία είναι πάνω από όλα. Και δεν επιστρέφει άμα φύγει. Δεν επιστρέφει, κυρία Πέτα. Έτσι. Πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε πολύ και πιστεύω ότι θα περάσει και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά από εδώ και πέρα, για όλους φυσικά. Όλα καλά. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας προσφέρατε αυτό το τραγούδι με αφορμή την σημερινή ημέρα, έστω και με την πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης που συνεργαστήκατε. Yeah. Καλή σας δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας, εύχομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ας ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τη συνέχεια του συγκεκριμένου μουσικού κομματιού. Θα επανέλθουμε στο θέμα με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτούλα. Είναι ο συνθέτης του τραγουδιού. Είναι πολύ ωραία η μελωδία. Ας την ακούσουμε λίγο για να συνδεθούμε. Τους κρύβουνε μες στους αιώνες σε κάτι λάθος βλέμματα χαμόγελα μίσα. Με τα μαλλιά τους παίζουν κάθε βράδυ ο γιος ο εραστής τους, πατέρας και θεός. Κανένας τους δεν έμαθε όμως να μην αφήσει πάνω τους ένα σημάδι. Το τραγούδι τους δεν έχει ρεφρέν, μια ευθεία γραμμή προς το τέρμα. Κάθε μέρα από το μηδέν ξεκινά για να πάει στο κανένα. Το τραγούδι τους δεν έχει ρεφρέν σαν τα μάτια τα μπλε, ή κι αν φύγουν αυτές τα φουνάλες. Το τραγούδι τους δεν έχει ρεφρέν, μια ευθεία γραμμή ως το τέρμα. Κάθε μέρα από το μηδέν ξεκινάει για να πάει στο κανένα. Το τραγούδι τους δεν έχει ρεφρέν και κουτσένοντας πάλι στις ράγες ξεθοριάσαν τα μάτια να μπλε, ή κι αν φύγουν αυτές θα έρθουν άλλες. Τώρα ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτούλας μέσω σύνδεσης Skype. Κύριε Κοτούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε όλοι για την όμορφη μελωδία. Μας είπε η κυρία Πέτα ότι αυτή η πρωτοβουλία ήταν ένα δώρο Θεού για την ίδια χαρακτηριστικά. Η πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης για να ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι. Εσείς πώς το χαρακτηρίζατε αυτό? Πώς χαρακτηρίζω το τραγούδι? Μετά από... Ήταν μια έντονη μέρα σήμερα, οφείλω να ομολογήσω, και όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα την τελευταία εβδομάδα. Το χαρακτηρίζω ως εξής. Θείο δώρο η φωνή της Ελένης στο τραγούδι αυτό, γιατί είναι αυτή που κάνει το τραγούδι. Το βασικό μήνυμα πίσω από αυτό είναι ότι δεν εύχομαι ποτέ να υπάρχει λόγος να γράφουμε τέτοια τραγούδια. Εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να γράφουμε ωραία μουσική που να αρέσει τον κόσμο, αλλά όχι για τέτοιου είδους, με τέτοιου είδους έναυσμα, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό σαν θέμα, η βία κατά των γυναικών. Αισθάνομαι υπερβολικά ευτυχισμένος. Δεν κατάφερα ακόμα το χαρό, γιατί όπως είπα, έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Η μέρα ήταν γεμάτη με τα. Λόγω της ημέρας ήμασταν γεμάτη με παρουσιάσεις κτλ. Πολύ τυχερός, ευγνώμων,
χαρούμενος. Η φωνή της Ελένης το κάνει πραγματικά ένα αριστούργημα. Αρέσει και ελπίζω το μήνυμα που πρέπει να μεταφέρει να το μεταφέρει σωστά. Όταν ακούσατε, όταν διαβάσατε τους στίχους και στη συνέχεια, πώς ακολουθήσατε έτσι τον δρόμο του να γράψετε αυτή τη μουσική? Τι σκεφτόσασταν καταρχάς? Κοιτάξτε να δείτε, οι στίχοι που έγραψε ο Βασίλης τους είχε γράψει πρώτους, ενώ συνήθως τις περισσότερες φορές γράφεται η μουσική πρώτα και μετά οι στίχοι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μου είχε στείλει τους στίχους στην προηγούμενη καραντίνα και μου είχε πει, έχει γραφτεί αυτό το τραγούδι για αυτό το λόγο. Οφείλω να ομολογήσω, όχι περί αυτολογώντας ποτέ, ότι οι στίχοι με καθοδήγησαν και γράφτηκε η μελωδία σε λιγότερο από μισή ώρα. Δεν μιλάω ενορχιστρωτικά κτλ. Μιλάω για τη μελωδία καθαρά. Με πήγαν οι στίχοι ακριβώς εκεί που έπρεπε να με πάνε. Δεν έκανα την παραμικρή. Δεν έκανα τον παραμικρό κόπο. Οι στίχοι τραγουδούσαν μόνοι τους. Για μένα. Οπότε μου ήταν αρκετά εύκολο σε σχέση με άλλες περιπτώσεις που ταλαιπωρούμε πάρα πολύ καιρό. Ήταν ίσως πολύ έντονο το μήνυμα που έδιναν αυτοί οι στίχοι και που δίνουν, που πήγε από μόνο του. Δεν έχω δηλαδή να το περιγράψω δυστυχώς, διότι δεν το σκέφτηκα. Έφυγαν μόνοι τους. Ο τονισμός των λέξεων, η αλληλουχία, η επιλογή των λέξεων, αν θέλετε, η συγκρότηση των προτάσεων, έγινε μόνο του, αυτόματα. Η κυρία Πέτα είπε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, όταν βιώνουμε τέτοιες καταστάσεις, να μην φοβόμαστε, να κάνουμε ένα βήμα που θα μας βγάλει από αυτά τα διέξοδα. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Επικροτώ και όχι απλά τη συνηρίζομαι. Με κάνει έξαλλο το γεγονός ότι το 2020 μιλάμε για τέτοιου είδους προβλήματα, για μια τέτοια μάστιγα ακόμη. Η βία κατά των γυναικών και κατά των κοριτσιών είναι μια παγκόσμια πανδημία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για πανδημία, είναι μια λέξη της μόδας πάρα πολύ με τον κορονοϊό. Η βία κατά των γυναικών όμως είναι μια πανδημία η οποία πρέπει όχι να αντιμετωπιστεί, να τιμωρείται και να βγει ο κόσμος και να φωνάζει, να φροντοφωνάζει. Να μην αφήνουμε οποιαδήποτε υπόνοια ή οποιαδήποτε ενέργεια η οποία έχει να κάνει με βία, με τη λέξη βία, το 2020, προς οποιοδήποτε έμψυχο πλάσμα στον πλανήτη να υπάρχει και να υφίσταται. Να μην είμαστε έρμια της κοινωνίας, να αντιμετωπίζουμε τη βία κατευθείαν, να την κόβουμε στη ρίζα της και με την παιδεία και την εκπαίδευση να μην τη μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Είμαστε υπεύθυνοι εμείς για το τι θα ακολουθήσει στο μέλλον. Τα παιδιά μας, τα ανήψια μας, τα ξαδέρφια μας, οι νεότερες γενιές κτλ. Δεν πρέπει αυτό να συνεχιστεί. Πρέπει οποιαδήποτε στιγμή το αντικρίσουμε να το σταματάμε εμείς οι ίδιοι. Να μιλάμε και το θύμα το ίδιο να πρέπει να μιλάει χωρίς να σκέφτεται το τι πρόκειται να γίνει και πώς θα τους αντιμετωπίσει η κοινωνία. Mm-hmm. Μεγάλη υπόθεση. Τώρα μιλάτε για το στίγμα, φυσικά πολύ μεγάλη υπόθεση. Ευτυχώς, κύριε Κοντούλα, ότι η μουσική παιδεία, η καλλιτεχνική φύση που έχει κάποιος και μέσα από τη μουσική παιδεία, εξαλείφει τη βία από μόνη της. Ευτυχώς. Οπότε νομίζω ότι αν ακολουθούσαμε όλοι έτσι κάποιον διαφορετικό δρόμο, ίσως να βιώνουμε και διαφορετικές καταστάσεις. Γι' αυτό αυτά τα τραγούδια δίνουν ηχηρά μηνύματα, πιστεύω, και σας ευχαριστούμε που συμβάλλετε σε τέτοιες καταστάσεις με αυτά τα τραγούδια. Να είστε καλά. Ελπίζω μέσα από τη μουσική και το θύμα, αλλά ειδικά ο φοίτης να ευαισθητοποιηθεί, να σταματήσει, να κάνει ένα βήμα πίσω και να σκεφτεί ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία πρώτον αντιμετωπίζονται και δεύτερον τιμωρούνται και θα έπρεπε να τιμωρούνται. Να σκεφτεί δηλαδή ότι ο καλλιτεχνικός κόσμος τολμάει και το αντιμετωπίζει ψύχρεμα πριν φτάσουμε στα άκρα. Πριν φτάσει οποιοδήποτε άνθρωπο στα άκρα, πριν φτάσουν στον νόμο. Δεν μπορεί να. Δεν ογέται το 2020 να υπάρχει βία. Mm-hmm. Οπότε ας κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω. Θύμα, φοίτης, στίγμα, κοινωνία, φίλοι, συγγενείς. Και ας το δούμε για αυτό που είναι. Βία δεν πρέπει να υπάρχει. Οποιαδήποτε μορφή βίας δεν πρέπει να υπάρχει. Να δεχόμαστε, να ακούμε, να φουγκραζόμαστε και χωρίς χιούμορ. Ενώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω πάρα πολύ χιούμορ, χωρίς χιούμορ να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Αν έχουμε την παραμικρή υπόνοια ότι κάτι συμβαίνει στον άνθρωπό μας, δίπλα μας, στον από πάνω μας, στον από κάτω μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ανοχή σε τέτοιου είδους θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση στην εκπομπή. Καλή σας συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε από εδώ και πέρα, στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Τώρα θα ολοκληρώσουμε στο σημείο αυτό την εκπομπή μας. Όλη η επικαιρότητα φυσικά στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων στις 9 με τον Σάκη Μόσχη, νωρίτερα στις 8.30 οι αναλύσεις. Εμείς αύριο Πέμπτη και πάλι κοντά σας την ίδια πάντα ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ σε όλους.